Θα μιλήσει πρώτα εσύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Αφορμή για αυτή τη συνάντηση είναι η επίσκεψη του Μένος Σχιλτάιζεν στην Ελλάδα, ο οποίος είναι εξελικτικός βιολόγος και οικολόγος, επιστημονικός ερευνητής του Κέντρου Βιοποικιλότητας στο Λέντεν της Ολλανδίας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης. Από τις εκδόσεις μας κυκλοφορούν δύο βιβλία του: Ο Δαρβίνος Πάει στην Πόλη, οι διαδρομές της εξέλιξης στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον, το οποίο εκδόθηκε το 2021 και γι' αυτό θα μας μιλήσει σήμερα. Τη μετάφραση την έχει κάνει η Αλεξάνδρα Γουριώτη και την επιστημονική επιμέλεια ο κύριος Σίνος Γκιώκας, ο οποίος θα κάνει σήμερα και το συντονισμό. Το επόμενο βιβλίο του είναι «Τα γενετήσια παιχνίδια, τα γενετικά όργανα των ζώων και ιδιοτροπίες της εξέλιξης», το οποίο εκδόθηκε το 2019 και μεταφράστηκε από τη Μαριλένα Παπαϊωάννου. Θα δώσω το λόγο απευθείας στον κύριο Σίνο Γκιώκα, ο οποίος είναι καθηγητής εξελικτικής οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα μας συστήσει τους συνομιλητές του και θα κάνει την εισαγωγή για τη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης για τη σημερινή εκδήλωση. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εκδήλωση, γιατί αφενός αφορά το ΜΕΝΟ, ο οποίος είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι εδώ και 35 χρόνια, δηλαδή τα χρόνια περνάνε ούτως ή άλλως. Και είναι και τιμή μου και χαρά μου να είναι εδώ δίπλα μας για να παρουσιάσουμε το βιβλίο, το οποίο βγήκε μέσα στον κορονοϊό και δεν είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, όπως λέμε. Στο πάνελ, όπως ίσως έχετε δει, και στο πρόγραμμα είναι επίσης ο Σπύρος Φενδουράκης και καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας, το πούμε έτσι, στην Κύπρο. Μάλλον δεν το είπα σωστά αυτό. Και η Όλγα Ζαζαγάκη, διδάκτρος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξειδίκευση στην αστική βιοποικιλότητα. Λοιπόν, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή, περιγράφοντας συνοπτικά, για να μην σας κουράσω, τον κεντρικό πυρήνα του βιβλίου, το οποίο ουσιαστικά για μένα, έτσι όπως εγώ το διάβασα, είναι η πόλη ως καταφύγια βιοποικιλότητας και εργαστήρια εξέλιξης. Κατά τη γνώμη μου, δύο βασικές ιδέες διαπερνούν το βιβλίο. Μία ιδέα είναι ότι έχουμε αυξανόμενη ομογενοποίηση της αστικής βιοποικιλότητας, των ζώων και των φυτών που έχουμε στις πόλεις. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι... οι αλλαγές που συμβαίνουν στην πόλη είναι πάρα πολύ γρήγορες. Και αυτό είναι το μικρό συστατικό του αστικού περιβάλλοντος. Τώρα, γιατί είναι ομογενοποιημένες οι πόλεις? Γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολύ κινητικοί. Δηλαδή, και όχι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή, μεταφέρουμε ζώα και φυτά από πόλη σε πόλη. Άρα, με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε τις μετακαταστάσεις ειδών από το ένα μέρος στο άλλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν το έκαναν οι άνθρωποι, αλλά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται με πολύ πιο έντονο ρυθμό. Άρα, μπορούμε να το δούμε και αυτό ως άλλη μια όψη της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, ό,τι και σημαίνει αυτό. Άρα, οι πόλεις μοιάζουν μεταξύ τους. Μοιάζουν μεταξύ τους σε μια σειρά από χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, εκτός από τα παρόμοια είδη ζώων και φυτών που μπορεί να βρούμε στις πόλεις, οι πόλεις παράγουν παρόμοιους τύπους σκουπιδιών. Ακούμε παρόμοιους θορύβους, έντονους πολλές φορές, παρόμοιους τύπους κτηρίων, τα ίδια κατακαιρματισμένα τοπία. Πολλές φορές έχουν και παρόμοιο κλίμα, δηλαδή, που συνήθως είναι πιο ζεστό, γι' αυτό λέμε ότι έχουμε θερμονησίδες μέσα στις πόλεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στις πόλεις είναι η πολύ γρήγορη αλλαγή. Μέσα στο βιβλίο του Μένο παρουσιάζει μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά παραδείγματα για τη γρήγορη εξέλιξη που μπορεί να συμβεί στις πόλεις, από τα κουνούπια στο μετρό του Λονδίνου μέχρι οτιδήποτε άλλο. Διαβάστε το βιβλίο, μην τα πω εγώ τα παραδείγματα. Και θα έλεγα, αυτό είναι και κάτι καινούριο. Μέχρι και σχετικά πρόσφατα θεωρούσαν οι επιστήμονες ότι στις πόλεις τα πράγματα δεν είναι και τόσο ενδιαφέροντα. Κατά αφηβισμό θα έλεγα ότι... υπερβολή είναι αυτό που θα πω, έτσι. Ο Δαρβίνος, αντί να πάει στα Γκαλάπαγκος, θα μπορούσε να δουλεύει και στον κήπο του στο Κέντ, έτσι. Οπότε, και θα έβγαζε ίσως. Μάλλον όχι όμως, έτσι. Παρόμοια συμπεράσματα. Επίσης, οι ίδιοι οργανισμοί που έχουμε στις πόλεις αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Δηλαδή, δεν είναι μια στατική διεργασία,
Άρα, οι οργανισμοί αλλάζουν το περιβάλλον αλλάζει τους οργανισμούς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο, στις πόλεις δεν πετυχαίνουν όλοι. Κάποια είδη επικρατούν. Αυτά τα είδη που επικρατούν έχουν τα προσόντα, να το πω πολύ εισαγωγικά, από το φυσικό περιβάλλον να επικρατήσουν και στις πόλεις. Αναλύεται αυτό πολύ πιο αναλυτικά στο βιβλίο. Και άρα αυτό που θα δούμε στις πόλεις είναι ένα υποσύνολο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, της ποικιλότητας ζωικής υφητικής που θα δούμε έξω στο φυσικό περιβάλλον. Και εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό που προτείνει ο Μένος στο βιβλίο του, ο Μένος Ιχούδης στο βιβλίο του, ότι κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλευόμενοι αυτές τις ιδιότητες των ειδών μπορούν να γίνουν κάτι σαν μηχανική εξέλιξη. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να προάγουμε χαρακτηριστικά ειδών που να τα κάνουν και αυτά πιο ανθεκτικά, αλλά να βοηθήσουν και εμάς να έχουμε εισαγωγικά πιο πράσινες πόλεις. Γιατί, όπως σας είπα, δεν αντέχουν όλα τα είδη στις πόλεις. Βέβαια, αυτό ξαναγυρνάει αυτό που όλοι γνωρίζουμε όσοι δουλεύουμε στην εξελιχτική βιολογία, ότι γενικώς η προσαρμογή είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό και όποιος οργανισμός δεν προσαρμόζεται, κατά πάσα πιθανότητα εξαφανίζεται. Αυτό το γνωρίζουμε ακόμα πιο έντονα τα τελευταία χρόνια στη λεγόμενη ανθρωπόγενη εποχή που διανύουμε. Κάποιοι ίσως παραξενευτούν από αυτή την άποψη που διατυπώνει ο Μένος Ιρχούζεν, διότι κατά κάποιο τρόπο εμείς, το να φτιάχνουμε εμείς το περιβάλλον των πόλεων μπορεί να θεωρείται αφύσικο. Δηλαδή να είναι κάτι τεχνητό. Αλλά να αφήνει, νομίζω, αρκετά ενδιαφέροντα ερωτήματα για το μέλλον. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, σε τελική ανάλυση. Θέλουμε πόλεις, πώς τις θέλουμε τις πόλεις, με τη φύση γενικότερα. Αν μπορεί ο άνθρωπος να το κάνει σε έναν βαθμό, αλλά να αποφασίζει, να έχει την τελική γνώμη για το ποιοι οργανισμοί τελικά, ειδικότερα στις πόλεις, θα παραμείνουν και ποιοι, και ποια χαρακτηριστικά θα είναι και ποια θα εξαφανιστούν. Αν τελικά μπορούν οι πόλεις να είναι φυσικές και σε ποιο βαθμό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το πάμε και πιο φιλοσοφικά, τι είναι φυσικό, τι είναι τεχνητό. Θέματα τα οποία, και αυτό είναι και το μεγάλο ενδιαφέρον του βιβλίου, ξεφεύγουν από το αυστηρά επιστημονικό πλαίσιο και πάνε σε ευρύτερους πολιτισμούς που όλοι πρέπει να έχουμε για τον τόπο που ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι και η τάση αυτή είναι αυξανόμενη. Τα 3/4 της ανθρωπότητας πλέον ζουν στις πόλεις. Πολλοί άνθρωποι, το μόνο που ξέρουν στη ζωή τους, πέρα από κάτι εκδρομούλες δεξιά και αριστερά, είναι οι πόλεις. Ωστόσο, οι πόλεις, αν το ψάξουμε λίγο προσεκτικότερα, δεν είναι και τόσο άδειες από ζωή. Δηλαδή, δεν είναι μόνο σκυλιά, γάτες, περιστέρια, ρουραίοι, όπως θα δείτε και μέσα στο βιβλίο και νομίζω θα σας παρουσιάσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές σήμερα. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και αξίζει, νομίζω, και θα δείτε διάφορες προσεγγίσεις από το θέμα, να τις δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Εγώ δεν θα καθυστερήσω περισσότερο. Ξέρω ο ρόλος μου σήμερα ήταν αυτός να τα πω γρήγορα, όχι να φύγω, να μείνω και να συντονίζω κάπου στη σημερινή κουβέντα. Οπότε θα δώσω με χαρά το λόγο στο φίλο μου το Μένο, γιατί. It's on? Yes, it is on. Thank you very much, Sinos, and all the people from University of Crete Press for inviting me and for introducing me, and actually especially Sinos for starting the whole process of publishing my books in Greek. He didn't mention that very modestly, but he and I go back a long time, and I think 35 years ago when we were together collecting snails in the mountains, we probably would not have expected that we'd be talking about urban biology 35 years later. So I'm very grateful to him for translating my most recent book and also for taking the initiative to publish previous books as well. And I'm also very happy to be here tonight and to talk about urban biology, which is just as much of interest to a city like Athens as it is to a city like Amsterdam, close to where I live. But actually, I would like to start not in the city, but in an ant's nest. What you see here on this video is the inside of an ant's nest. And you see a number of worker ants, but you also see one beetle.
This creature on the bottom left is not an ant, it's a beetle, and it's a so-called myrmecophile. It's a beetle that has evolved the ability to speak ant. It uses the same chemical language that ants use to communicate with each other, and what's happening here is that this beetle, in its chemical language, is telling the ant, hey, I'm also a worker ant, and I'm hungry, please feed me. And the worker ant feeds this beetle because it thinks that it is also an ant from its own nest, because it's using the exact correct chemical signals to convey this message. Now, this is not the only myrmecophile that we know. Actually, in the world, there are tens of thousands of small animals, usually insects, millipedes, wood lice, snails, caterpillars, which have evolved the ability to live inside an ant's nest. Many of them spend their entire life cycle inside the nest, and they sometimes prey on the larvae of the ant, sometimes they eat the debris of the nest, sometimes they eat the eggs of the ants. This, for example, are a number of beetles that you can find in ants' nests, and often they live in one specific species of ant's nest. So a whole biodiversity that we don't know, but which is living inside the nests of ants. They've evolved the ability to live their life with ants in this ant city, if you like. Now, the reason that there are so many of these myrmecophiles in the world is because ants are what we call ecosystem engineers. When you look at an ant's nest, this is actually a picture of an excavated leafcutter ant's nest in South America. So the nest is empty, the ants have been vacated by the ants, and the researchers have filled up the spaces in the nest with cement, and here they're excavating it for a museum display. So you can see how enormously large these nests are. This really houses tens of millions of ants in different parts of the nest with many different divisions of labor. And these ants and cities of tens of millions of individuals are maintained by harvesting food and other resources in the wide environment of the nest. And the ants concentrate all these materials, all this food, all this energy in the nest. So it's not surprising that many other organisms try to make use of this bounty, this huge availability of food in an ant's nest. Now, for tens of millions of years, ants and termites were the world's most important ecosystem engineers. But in the past few thousand years, they have been upstaged by us. I think we are now the world's major ecosystem engineers. We're doing exactly the same thing that ants have been doing for a long time. We're also building cities with millions of individuals. We concentrate food and other resources in those cities, which we harvest in the wide environment of a city. So it's not surprising that cities are also behaving biologically like ants' nests, that animals and plants are beginning to use the city as a place where they can obtain shelter, food, other opportunities. Yeah, I think this clicker has expired, so I'll use my fingers, but that also works. And cities are, for a long time, they were sort of the exception, in the world. But nowadays, they are increasing at an enormous rate. This animation shows the cities with more than 1 million inhabitants, which has grown tremendously over the past few decades, and it will continue to grow into the next few decades. So in the past, there was here and there a city and large areas of natural habitat in between, but today you have areas that are completely urbanized. This blue blob on the east coast of China is the Pearl River Delta, which is an area the size of Greece, in which 140 million people live. It's an area that is the size of a country, which is completely urbanized. Any animal or plant living there will always encounter urbanized nature. It will never encounter natural environments anymore. So, and the result is that animals and plants in cities are beginning to make use of the opportunities in the cities. For example, this coot, which has found an excellent nesting opportunity in an upturned shopping trolley in a canal in the Netherlands, or this fox in London, which has discovered a new way of obtaining its food.
And especially if you think of mammals that use their front paws as hands, like we do, for them, of course, the city is perfectly suitable because it's made for mammals with hands. So if you think of primates in the tropics, which are using the city really almost the way people do, and in North America you have raccoons like this one. And it's not just about food. There are also animals that make use of other properties of the city, like this woodpecker. So these birds, normally they have this drum roll to defend the territory. And they usually make use of a hollow tree or a piece of loose tree bark to amplify the sound and to defend their territory against other males. But this woodpecker has discovered that this lamppost has much better acoustic properties than the traditional hollow trees, and perhaps it can defend a larger territory because it has discovered this way to extra amplify its sound. And also plants have benefits from cities, like this Danish curvy grass, for example. This is a plant that's growing along the highways in northwestern Europe. And if you look at the distribution map for this plant from the 19th century, you would only see the coastlines, because this is a beach plant. It grows on very salty soil. But since in northern Europe we've started to use salt in the winter to de-ice the roads, there's a constantly salty piece of soil along all the major roads, which is salty enough for these marine plants to grow. So you have an enormous extension of the distribution area of this plant, thanks to the fact that we put salt on our roads. And if you now see the distribution map of this species, you still see the coastlines, but you also see the entire highway network of northwestern Europe. So there are benefits, there are opportunities in cities, but there are also challenges. It's also a place with very specific demands that as an urban animal or plant you need to be able to deal with to be able to survive and to live in cities. And an example is shown by this beetle. This is an Australian jewel beetle. And it's sitting on a stubby. And a stubby is a type of beer bottle that was used for many years to bottle a variety of brands of beer in Australia. And if you look carefully, you'll see that this beetle is not just sitting on this bottle, on this stubby, it's actually trying to mate with the bottle. And that's because these stubbies, they had exactly the right curvature, the right color, the right gloss, and also these dimples that are pressed in the glass to make the male beetles think that these are huge, very sexy female jewel beetles. So during the mating season, they would throw themselves en masse on these bottles, which were super sexy but also super infertile. So the species would probably have gone extinct because of this discovery. The Australian beer brewers had not decided to change the design and the sex appeal of the bottles. So now the species has been saved because they changed the design of these bottles. But it's a very unexpected danger in a city. You wouldn't be able to predict that this would happen. So basically, the city is really an extreme environment, like a desert, like a hot water spring. It's a place where a lot of food is available, but also the conditions are very stringent, the conditions are very harsh. So animals and plants that want to make use of the benefits that are available in the city also need to deal with these extreme conditions. And what exactly are those extreme conditions? So there are four categories, and the first is simply the physics of the city. Sinos already mentioned the urban heat island. So humans with our machines and our presence of millions of people close together, we produce a lot of heat. And the heat remains trapped between the buildings because the buildings block the wind. The buildings themselves also absorb the solar radiation and radiate it out at night. So you get this bubble of hot air, which in a large city like Athens could easily be 8 degrees
centigrade warmer than at the same time outside of the city. So it's so-called urban heat island effect. And it's not just hot air, it's also humid air, because people and our machines also produce a lot of water vapor. So you have a bubble of hot, humid air, which in the summer will start rising up and then meet the colder air above the city, and there the water vapor will start condensing into clouds. So some cities are so large that they produce their own climate. And you see this happening here in this series of video images from a satellite over the city of Houston. You cannot really see the city itself, but it's in the middle of the screen. And over the course of the day, you see the time of day here in the bottom left, over the course of the day you see clouds appearing over the city center, and eventually in the evening they produce urban rain, which is really restricted only to the city center. Another aspect of the physics of the city is just noise. We produce a lot of noise with our machines, with our traffic, and a lot of animals actually use sound to communicate with each other. Birds, amphibians, reptiles, insects, they make songs, and they need those songs to communicate with each other, and the noise in the city interferes with their communication, so that's another hindrance to them. And finally, you have the fact that we clothe our city in so-called impervious materials. We build our city from concrete, from steel, from glass. These are all materials that cannot absorb moisture very easily, so soils cannot form on them. And the result is that vegetation in the city is really restricted to small pockets here and there where there is soil available. And that brings us to the next category, namely fragmentation. In natural areas, the vegetation is usually more or less continuous. But if you go, if you look at the map of the green spaces in a city, for example, in central London, like this map, you see that it's an archipelago of islands of green, larger islands, smaller islands, and if you zoom in, you keep seeing those that patchwork of small bits of green, small bits of vegetation, with larger areas of all these impervious surfaces in between. And the third category is pollution. Our activities, whether we like it or not, and whether we try to reduce it or not, they always produce all kinds of pollutants which reach higher concentrations in cities. And these things interfere with the physiology and the behavior of animals and plants. And finally, and I think this is the most important aspect, urban ecosystems are made up of species that lived there originally, but also species that we have introduced to these areas. This is a picture that was taken in Amsterdam, but maybe it was could also have been taken in Athens, because you see a ringneck parakeet from India, which is feeding on a horse chestnut, which is originally from Asia Minor, and on the leaves of the horse chestnut, you see the markings of the chestnut leaf mining moth, which is native to the Balkans. So you have this photo was taken in northwestern Europe, where none of these species is indigenous, and it's still a little food web, a little ecosystem on the streets of London in this case, of species that have been introduced to each other by us. And that happens, of course, in cities. Our economic activities, like the gardening trade, the aquarium trade, the pet trade, agricultural trade, are concentrated in cities, around ports and airports, and these are aspects of the economy that really rely on exotic species, on bringing species from other parts of the world and making use of them in our daily life. And sometimes these species are introduced on purpose, like the gardening trade. You plant exotic species in your garden, so they're meant to be planted in the open air. And sometimes these species escape unintentionally, but they still grow wild, like these ringneck parakeets, and they start interacting with local species. So the urban ecosystem is really a mixture of native species and exotic species, and it's constantly changing. So again, that's something very different compared to natural areas. So what I've sketched now is what we call an evolutionary landscape. All these conditions, these four categories in which cities are different from natural environments, they create evolutionary pressure. They create a pressure for species to adapt genetically to this new environment. And when that happens,
you could imagine something which I will illustrate with a hypothetical example, and the example uses this museum specimen. This is the McFlurry hedgehog. It's a museum specimen from the Natural History Museum in Rotterdam. There they have a nice display in the center of the museum called Dead Animal Tales, and it includes many different species of animals which have been taxidermied in the exact position in which they were found, and that always involved a fatal interaction with us, with people. In the case of the McFlurry hedgehog, it was a hedgehog that got its head stuck in a McDonald's ice cream cup. These things have a lid with a hole in it, so the hedgehog tries to get to the leftover ice cream, but it has spines in the back of its neck, so it can push its head in, but cannot pull its back, head back out anymore. And the result is that these hedgehogs, they starve, or they drown, or they walk into the traffic, or they die in many different ways. To be fair, it's not just McDonald's. If you go on YouTube, you find many videos of hedgehogs that have their head stuck in many different brands of ice cream cup, but it's a common cause of death. You also see some of them being rescued, but many of them are not rescued, and they die from having their head stuck in these cups. Now, you could imagine that, this is a hypothetical example, that in the city, these hedgehogs do not need those spines. The predators that the spines defend against may not be present, and perhaps these spines are only a problem because they cannot access this new food source. So a mutant hedgehog without spines would actually have a benefit because it can use this new food source, it doesn't need the spines, and if this mutation is genetic, its offspring would also be spineless, and actually these spineless hedgehogs could have a benefit over the original hedgehogs, and the species in cities could evolve to become spineless. It's completely hypothetical, I'm not saying this is happening, although in London there was a spineless hedgehog has been found, named Nelson. We don't know if it had any offspring. We also don't know if the spinelessness is genetic, but it's an adult hedgehog, so it managed to grow up to adulthood without spines. And if Nelson could be the starting point of an evolutionary change in urban hedgehog to spinelessness. If this happens, we would call it human-induced rapid evolutionary change. So, or HIREC. Or you could also call it urban evolution. That's what I call it in my book. And in the rest of this talk, I'll give you a few examples of real urban evolution. And by the way, if you're wondering what Nelson looks like when he rolls himself up into a ball, you get this very peculiar shape, just if you're interested. So let's now go back to those four categories and see in which ways animals and plants have adapted to the urban environment. To begin with, the physics of the city. One species of animal that has adapted to the physics of the city is this lizard. This is Anolis cristatellus, it's a lizard from the Caribbean, and it lives on the island of Puerto Rico, and its natural niche, its original niche, is to walk around on the branches in the forest chasing insects. That's what it's evolved to do, that's what it's good at, that's its natural role. But in the meantime, big cities have appeared on Puerto Rico. These lizards have invaded the city, and there they try to do the same thing. But instead of jumping from branch to branch, they jump from human-made objects. They're running around, they're parkour lizards, basically. They're running around in the city from roof ledge to windowsill to rain pipe. And these, of course, are much smoother surfaces. And it could be that their feet are not perfectly adapted to moving around on these smooth and very flat surfaces. And you actually can see that happening if you look at this little video of an Anolis cristatellus that is trying to jump from a rain pipe to the edge of a roof. And you see that its feet don't properly cling on and it falls. And these are quite large lizards, so they could break something or they could even die. And that is your natural selection, which could over time improve the stickiness of their feet. So Kristen Winchell, she is a researcher who has done her PhD research in Puerto Rico. She's caught a lot of these lizards alive with a sort of fishing rod, and she has exposed them to a whole range of measurements and experiments. So she has taken the eggs to her laboratory and grown them up, both lizards from the city and from the forest, under identical circumstances, so she could see if the differences that she was finding were genetic. She has also measured their bones using X-rays, and she has put their feet on a flatbed scanner to count the number of lamellae under the toes.
And what she has found is summarized in this diagram, which is a little bit complicated, so I'll walk you through it. You see these gray boxes and you see white boxes. The gray boxes are the measurements from the cities. The white boxes are the measurements from forests, and she had three cities and three forests outside of those cities. These are the measurements on the hind legs. These are the measurements on the front legs. These are the measurements on the lengths of the bones, and these are the measurements on the number of lamellae under the toes. And the only thing that you really need to see is that those dark boxes are always a little bit higher than the corresponding white box, which means that in the cities, these lizards have longer legs and they have more lamellae under their toes. And she knows that these are genetic differences. So that means that these lizards indeed have evolved in the city to have feet that are better suited for moving around in the city. And she's also done interesting experiments to show that this is the case. So when you build a ramp of very smooth tiles and you chase these lizards up this ramp, you can't really see that in the video that it's under an angle, but it's filmed perpendicular to the surface, so they're actually trying to walk up. You see that an ermine lizard has no problem with these smooth surfaces. It really runs very fast uphill. But a forest lizard really has more problems with this. It's really struggling, and sometimes it's slowing down and sliding back. So its feet are fine for the forest, but its feet are not fine for the city. And plants also adapt to this physical environment of the city. This is a dandelion-like species that you called Crepis sancta, which you find in the south of France, in Montpellier, for example. And when the flowers have finished flowering, it produces two types of seeds. It produces, in one flower head, it produces heavy seeds and light seeds. And these heavy seeds, they look like this, and the light seeds look like this with a little parachute at the end. So the heavy seeds, they fall straight down, and the light seeds, they fly in the wind and they land somewhere else. Now, outside of the city, these are two good strategies, because the heavy seeds, they grow on the patch of soil where the parent plant grows. That's automatically a good patch to grow. But you will be competing with your brothers and with your parents. So at the same time, it's also good to have a few seeds that fly far away and land on a piece of soil further away. But in the city, these plants are growing in these little patches of soil that around trees. And you can imagine that these light seeds, when they are produced, they fly away and they land on the tarmac. So they will not be able to germinate there. So in the city, it's actually better for these plants to produce more of these heavy seeds and fewer of these lighter seeds. And that's actually what you see happening. So in Montpellier, in the city, the plants have evolved to produce more heavy seeds and fewer light seeds, because the plants that already do that genetically, that sort of that are born with the tendency to produce more heavy seeds and fewer light seeds, they have an advantage and they get more offspring and they drive this evolutionary change in these plants. Now we go to fragmentation. Fragmentation, this picture already is synonymous with evolution. Archipelagos are synonymous with evolution. Sinos and I have been working on evolution of snails in the islands of Greece. Think of the Galapagos, think of Hawaii. We know that on different islands, evolution goes in different directions. So in theory, the same thing could happen in cities. On all these islands of green, evolution, urban evolution could go in different directions. For example, in Manhattan, it does actually work. This is a bit strange picture of Manhattan, because it's taken from a nice project called the Manhattan Project, in which people try to reconstruct the way Manhattan looked 400 years ago when it was first discovered by Europeans. So on the left you see a natural environment, this is the way it looked back then, and on the right you see the way the city looks today. And in fact, they have a very nice website, which is a sort of a Google Earth interface, where you can see Manhattan as it looked in the 17th century, and then let the modern street plan appear. And the nice thing is that you, if you live in Manhattan, for example, you can select the part of the city where you live, and then the website will calculate what was the most likely flora and fauna that you would have found in that place back in 1609. And when you do that for a particular area in New York, in Manhattan, one of the species that is almost always somewhere at the top of the list is the white-footed mouse. This is the white-footed mouse. It's, oops, sorry, it goes too fast.
It's a very cute mammal. It's a native mammal. It's not a domestic mouse or anything. It lives, still lives in forests in the east coast of North America, but it also still lives in the larger parks in New York City. And a colleague of mine, Jason Munshi South, has been studying these mice in the bigger parks of New York to see if he can show that they are actually evolving on those different islands of green, because they are really, really isolated from each other. And he has a very nice TED-Ed lecture, of which I would like to show a short clip. And this guy we catch in almost every forested area in New York City. This is the white-footed mouse. This is not the mouse you find running around your apartment. This is a native species, been here long before humans. And you find them in forests and meadows. Because they're so common in forested areas in the city, we're using them as a model to understand how species are adapting to urban environments. So if you think back 400 years ago, the five boroughs would have been covered in forest and other types of vegetation. This mouse would have been everywhere. Huge populations that showed few genetic differences across the landscape. But if you look at the situation today, they're just stuck in these little islands of forest scattered around the city. Just using 18 short segments of DNA, we can pretty much take a mouse, somebody could give us a mouse, not tell us where it was from, and we can determine what park it came from. That's how different they become. So what he's saying here is that indeed 400 years have been enough to produce genetic differences in those isolated populations of mice in different parks. And since this video was made, he's also shown that these genetic differences are not random differences. They mean something. They say something about the conditions of the park where these mice live. For example, in Central Park, which is the most heavily visited by humans, most heavily visited park in North America, the mice have evolved a gene that allows them to deal with very fatty food, human food, because of course they're living on pizza crusts and on French fries and on peanuts, the stuff that we leave behind. And for them, this junk food is of course just as unhealthy as it is to us, but they have had 400 mouse generations of time to adapt to it, and we haven't. Now, pollution, in my book I give a number of examples of animals and plants that are adapting to chemical pollution, but here I'd like to talk about light pollution. So for almost the entire history of life on Earth, the only light there was at night was the moon and the stars. And then suddenly, slightly more than a century ago, artificial light has become available at night. And this really has messed with the behavior of lots of nocturnal animals. You see insects in this video that are twirling around light bulbs. And the reason is that in the past, when a moth would be trying to fly a straight line at night, it would just need to keep a fixed angle with the moon, because the moon is stationary in the sky. So if you keep a fixed angle, you fly nicely in a straight line. But if suddenly that moon is no longer a moon, but it's a street lantern, which is much nearer, if you keep a fixed angle with the street lantern, you end up flying in ever-decreasing circles around the street lantern, and you end up being burned by the heat, or at least you would probably sit close to that street lantern and waste time that you should have used to look for food or to look for mates. So it cannot be good for insects to be attracted to light, to artificial light. So you would expect urban evolution to drive some sort of immunity in moths and other nocturnal insects to try to avoid artificial light. And strangely enough, this has only been studied once so far by a Swiss researcher, Florian Altermatt. What he did is he collected these caterpillars of small ermine moths, thousands of them, in the city center of Zurich in Switzerland, and also outside of Zurich in a dark area, a natural area. He grew them all up into moths. He gave the moths little paint marks so he could see which were urban moths and which were rural moths. And then he released them in flight cages which had a single light source at the end. And he simply counted the number of rural moths and urban moths that were attracted to the light. And he found that the moths that came from a dark area were more strongly attracted to the light than the moths that came from the city, which does suggest, especially in the males for some reason, which does suggest that there has been some urban evolution in these moths to make them more immune to being attracted by artificial light. But this has not been repeated, this experiment. It's a very simple experiment, but nobody has done it since he did this. So we don't really know if other insects have the same pattern.
And then finally, these new relations, this new ecosystem that you find in cities. I think this is actually the most important way in which cities are different than natural environments. So we have all these exotic species that are being introduced in cities, and I've done some research myself with my students on these American bird cherries, which is a very common exotic species, a shrub in Northern Europe, and we found that there are, when you look at herbarium sheets of these plants and of the native bird cherry, you see that the number of leaves that are being eaten by insects is rising, has doubled since the time that this exotic species has been introduced in the Netherlands, whereas the native bird cherry has maintained a steady rate of being eaten by insects. So it does indicate that insects are evolving the ability to make use of this exotic plant as a food source. And we have even one beetle which has become a specialist on eating this. It's jumped away from its original host, which was a native plant, onto these exotic American bird cherries. So that's one way in which the urban ecosystem is evolving. Another way is because they are often interacting with us humans. We tend to forget that we are also an urban species. We're also an urban mammal. And when you look at this picture of a lady feeding pigeons on a square, it's actually not that different from the video I showed at the beginning of an ant feeding a beetle. It's the ant was sharing it, or the beetle was hijacking the social communication system of the ant to persuade the ant to share its food with another species. And the pigeons are doing the same thing. Somehow they managed to persuade us to share our food with them. And this close interaction, which with people in urban mammals and urban birds, tends to change the personality of these animals. We have things about the personality that we can measure. For example, problem solving. If you think of problem solving, it's something that in nature you don't really need. If a bird knows how to crack its favorite nut, that's going to work for thousands of years. They're not going to encounter new species of nut every year. But in cities, it's different. In cities, there might be new foods being produced by people all the time. It would be good for urban animals to be very good at problem solving, to very quickly find out whether something that humans are leaving scattered around is edible and how you should open it and how to get to the food inside. So many experiments have been done on this. I'll show you one of them. This is the Barbados bullfinch, which is a bird living in the island of Barbados. And there they are known from opening these sugar packages on the restaurant tables. They're very good at that. And a group of students tried to investigate whether the personality of the sort of problem-solving ability of these urban bullfinches was the same as of rural bullfinches. So they caught 30 bullfinches in the city center. They also caught 30 bullfinches from natural areas, so the same species but from different places. And they put them in a cage and they gave them so-called puzzle boxes, which was a little contraption made by the students, which required a few manipulations to get to the food inside. Something the birds had never seen before. And here you see an urban bullfinch that is for the first time seeing that puzzle box. It's a very simple puzzle box. You just have to pull something out, pry something off. And it immediately, so it has never seen this before, but within seconds it's already pulled it out and it's realized you have to pry something off. It's seen the seeds that are inside the jar, and then of course you put it nicely to the side when you've done that, and you find the food. And these urban birds could all do this, and they could all do it within a minute. But the rural birds, same species, half of them couldn't do this at all, and the other half took much longer than 1 minute. So it does seem to suggest that the personality, the problem-solving ability aspect of the personality of these birds has changed. We don't know if it's evolution or learning, but at least it's a change in the behavior that's probably the result of close interaction with people. Now, of course, the examples I've given you are all very subtle evolution. It's a measurable change in one aspect of a species. You don't really see the evolution of completely new species like you find in ants' nests, where you have species that you don't find above the ground. We don't find species in cities that don't occur anywhere else. There are still species you can find usually in nature as well. But that's understandable because ants' nests have been around for tens of millions of years and cities only for a few thousand years. So there hasn't been enough time yet for these
really urban species to evolve, with perhaps one or two exceptions. And one exception is the blackbird. The blackbird was one of the birds that has colonized cities first. For a few centuries already, they've been living in cities, first in Rome, then in Germany, now everywhere. And blackbirds are not different from forest urban blackbirds are not different from forest blackbirds in just one characteristic, but in a whole list of genetic characteristics. So forest blackbirds, urban blackbirds, they have shorter beaks, they sing at a higher frequency, they sing at different times of the day, they usually sing at night and not during the day, they breed much earlier in the year, they do not migrate anymore, the forest blackbirds move away in the winter and the urban blackbirds, they stay put. Their personality is more relaxed. You can actually measure that. If you give them a stressful experience, they recover much more quickly than forest blackbirds. And you can trace that to a mutation in a gene for a serotonin receptor. So there's a whole system of ways in which urban blackbirds have adapted to the city. And this also means, because they breed earlier in the year and they don't migrate anymore, that they've started breeding, the urban blackbirds start breeding before the forest blackbirds are back, which means that there's also less genetic exchange between these urban blackbirds and forest blackbirds. So this could be that the urban blackbirds are on the way of becoming a new species. It's not there yet, but if cities and blackbirds and bird guides are still there a few thousand years from now, maybe by that time we will have two species of blackbird in the book, an urban species and a forest species. Now, of course, I'm an evolutionary biologist, so I think it's on the one hand, it's sad to see that some species do not make it in cities. Like Sinol said, some species go extinct when a city appears somewhere. But I find it also very exciting that so many species are able to adapt and to live with us thanks to evolution. And the nice thing is that cities, by definition, are full of people, which could also start investigating this process. So citizen scientists could start studying urban evolution. And we've actually done that in the Netherlands with an app we called Snail Snap, where people could take pictures of snails in the city and also outside of the city. And with 10,000 pictures of these snails, we managed to show that in the cities, the snails are more likely to be yellow. The shells are more likely to be yellow than pink or brown. So they're more likely to have a light color than a dark color, which probably is the result of this urban heat island, because with this higher temperature, the light shells, they are more likely to reflect the heat of the sun. So during the summer, these light colored shells they protect the snail inside against overheating. And I think you could also become engaged in the city in a sort of an adventurous way. You could go on expedition in your own city. We've got a company called Taxon Expeditions, with which we take people on real scientific expeditions, sometimes to wild places, but also to urban places like urban parks, where we discover new species with the people from the neighborhoods. For example, in the Vondelpark in Amsterdam, we took a group into the park and we discovered a new species of wasp, which is completely new to science. So it was named after the Vondelpark, so it's now called Afareta vondelparkensis. And that's really a way for people from the neighborhood to become proud of their local green space. And finally, I think knowledge of urban evolution could help city planners to design urban green. For example, when you're thinking about this tendency to have green facades and green roofs, these architectural features, you see that architects still often choose plants from a catalog of a garden center, and they plant trees on these vertical facades. Whereas I think nature is, and urban nature is full of plant species that are perfectly adapted to colonizing these vertical spaces. So actually what architects should do is just offer the space for wild plants to colonize these buildings and to produce a wild vegetation rather than a planted vegetation, like you see in natural sort of deserted buildings that become fully vegetated with wild plants. You could also do the same thing in designed new buildings. So with that, I'd like to end my book, Darwin Comes to Town, either in English or in the Greek version, provides many more examples of what I think is a very fascinating new field in biology. And thank you for your attention. Καλησπέρα και από μένα.
Ευτυχώς ο Μένο μου έχει πάρει τη μισή ομιλία, οπότε θα είναι πιο σύντομη από ό,τι υπολόγιζα, γιατί έχει πει τα περισσότερα από τα πράγματα που και εγώ είχα σχεδιάσει να πω. Αλλά φυσικά έχει κάθε δικαίωμα, δικό του είναι το βιβλίο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι πιο προσωπικό. Βέβαια, το είχε πει και ο Σίνος και ο ίδιος ο Μένο, ότι τον ξέρουμε πολλά χρόνια τον Μένο. Ερχόταν στην Ελλάδα από πολύ παλιά και δούλευε με κάτι σαν λιγκαράκια στο Αιγαίο, έτσι, αφανή σαν λιγκαράκια, τα ψυχαλιδάκια που λένε στην Κρήτη, και δούλευε σε ένα τομέα που, στον οποίο δούλευε και ο καθηγητής μου, με τον οποίο και εγώ έκανα το διδακτορικό μου, και ο Σίνος και πολλοί άλλοι στην Ελλάδα, που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, με το Σάκη το Μιλωνά. Βλέπετε εδώ τη φωτογραφία του με περισσότερα μαλλιά και περισσότερα μουσια ομένο, όπως και τότε όλοι μας είχαμε και μαύρα μαλλιά κτλ. Και από τότε φυσικά είχα ξεχωρίσει ότι ο Μένο είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, πολύ ευγενής, πολύ έξυπνος, πάρα πολύ καλό, ικανός στη δουλειά του. Και αυτό το έβλεπα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις που έκανε μετά, τη δεκαετία του 90, είμαστε λίγο μεγάλοι. Και ήταν εξαιρετικές, πολύ υψηλής ποιότητας και φαινόταν ότι πράγματι μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικά πράγματα στην επιστήμη. Δεν περίμενα βέβαια ότι θα προσφέρει και πολλά άλλα πράγματα και στην εκλαΐκευση της επιστήμης και σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνει σήμερα, έτσι, μέσα από τα βιβλία του κτλ. Και έτσι ήταν μεγάλη χαρά μου που φτάσαμε στο βιβλίο αυτό, όπως και σε άλλα πράγματα, όπως θα δούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, ήθελα και εγώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αστική βιοποικιλότητα, αυτό που λέμε, το τι γίνεται μέσα στις πόλεις, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο, αλλά μου έδωσε μια πάσα με το τελευταίο παράδειγμα που έδωσε ο Μένο με το Κοτσίφι, το οποίο άλλαξε τις συνήθειές τους και σήμερα γίνεται ίσως ένα νέο είδος μέσα στις πόλεις. Και σκέφτηκα κάτι που είχα διαβάσει πολλά χρόνια πριν στον Μίλαν Κούντερα, στο βιβλίο του Γέλιου και της Λύθης, ο οποίος είχε γράψει, και θα το διαβάσω λιγάκι, επιτρέψτε μου, «Τα τελευταία 200 χρόνια ο Κότσιφας έχει εγκαταλείψει το δάσος για να γίνει πουλί της πόλης. Από την οπτική γωνία του πλανήτη, η εισβολή του Κότσιφα στην ανθρώπινο κόσμο είναι σίγουρα πιο σημαντική από την ισπανική εισβολή στη Νότια Αμερική ή την επιστροφή των Εβραίων στην Παλαιστίνη. Μια αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών ειδών της δημιουργίας, ψάρια, πουλιά, άνθρωποι, φυτά, είναι μια μετατόπιση υψηλότερης τάξης από τις αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων του ίδιου είδους. Είτε Κέλτες, είτε Σλάβοι κατοικούν στη Βοημία, είτε Ρουμάνοι, είτε Ρώσοι κατοικούν στη Βεσσαραβία, είναι λίγο πολύ το ίδιο για τη γη. Όταν όμως ο Κότσιφας πρόδωσε τη φύση του για να ακολουθήσει τους ανθρώπους στον τεχνητό αφύσικο κόσμο, κάτι άλλαξε στην οργανική δομή του πλανήτη. Κι όμως κανείς δεν τολμά να ερμηνεύσει τους δύο τελευταίους αιώνες ως την ιστορία της εισβολής του Κότσιφα στις πόλεις του ανθρώπου. Όλοι μας είμαστε εχμάλωτοι μιας άκαπτης αντίληψης για το τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Έτσι, καρφώνουμε το ανήσυχο βλέμμα μας στο σημαντικό, ενώ από μια κρυψώνα πίσω από την πλάτη μας, το ασήμαντο εξαπολύει τον ανταρτοπόλεμό του, που θα καταλήξει να αλλάξει σιωπηλά τον κόσμο και να μας καταλάβει εξ απρόοπτου. Σπουδαίος λογοτέχνης ο Κούντερα, αλλά έδωσε μια εξαιρετική εικόνα αυτής της αλλαγής που συμβαίνει γύρω μας, της ασήμαντης αλλαγής, που δεν ξέρω αν είναι τόσο ασήμαντη ή τόσο σημαντική, που πολλοί οργανισμοί φεύγουν από την δικιά τους φύση και έρχονται στη δικιά μας. Αυτή που φτιάχνουμε εμείς. Βέβαια, όπως είπε και ο Μένο, δεν είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε αυτό. Έχει συμβεί με τα μυρμήγκια πολύ πριν από εμάς, εκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς, και πολλοί οργανισμοί το έχουν κάνει πολύ πριν από τους σημερινούς οργανισμούς, όπως βλέπετε εδώ ένα κολαιόπτερο και ένα ισόποδο, που έχουν ζουν μαζί με τα μυρμήγκια. Αλλά βέβαια η αλλαγή αυτή, παρότι τα μυρμήγκια είναι εξαιρετική μηχανική του περιβάλλοντος, όπως λέμε, αλλάζουν πολύ σημαντικά το περιβάλλον, δεν φτάνουν στο επίπεδο που φτάνουμε εμείς. Δεν έχουν αλλάξει τον πλανήτη στο επίπεδο που τον έχουμε αλλάξει εμείς. Παρότι το κάνουν αυτό ή προσπαθούν να το κάνουν εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια. Εμείς το κάναμε πολύ γρήγορα, μέσα σε μερικές χιλιάδες. Έτσι λοιπόν σήμερα, μέσα στις πόλεις μας μπορούμε να δούμε τέτοιες εικόνες όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά. Αγριογούρουνα να κόβουν βόλτες μέσα στις πόλεις, κογιότ στις αμερικάνικες πόλεις. Αλλά δεν είναι μόνο τα θηλαστικά ή τα πουλιά, είναι τα μανιτάρια, οι μύκητες, είναι τα φυτά. Και όλοι οι οργανισμοί, για να μην πούμε και για μικροοργανισμούς, πολλούς μικροοργανισμούς που δεν τους βλέπουμε αφανείς, οι οποίοι ζουν μαζί μας και αλλάζουν σημαντικά πράγματα στο περιβάλλον.
Βλέπετε εδώ σε αυτή την αποτύπωση μια εικόνα των πόλεων ανάλογα με το μέγεθός τους, τον πληθυσμό τους και τις διάφορες ομάδες που έχουν εισβάλει μέσα σε αυτές και έχουν εγκατασταθεί. Και βλέπετε ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει μια τάση, όσο μεγαλύτερη είναι μια πόλη, τόσο περισσότερες ομάδες να υπάρχουν μέσα εκεί. Δηλαδή, σαν να αυξάνουμε το μέγεθος των πόλεων και να αυξάνουμε και τη βιοποικιλότητα που υπάρχει μέσα στις πόλεις. Έτσι, υπάρχει μια αρκετά καλή συσχέτιση. Όπως, συγγνώμη, έκανα λάθος εδώ. Κάποια στιγμή. Okay. Αυτό που, το οποίο μας έδωσε αρκετά παραδείγματα ο Μένο και δεν θα επιμείνω, που συμβαίνει με αυτή την αλλαγή, είναι αυτό που λέμε ανθρωπογενής ταχεία εξελικτική αλλαγή. Ότι πολλοί οργανισμοί που έρχονται μέσα στις πόλεις πολύ γρήγορα, με μεγάλη ταχύτητα, αλλάζουν εξελικτικά. Έτσι μας έδωσε αρκετά παραδείγματα ο Μένο, εδώ είναι 2-3 ακόμα. Ας πούμε, αυτή η νυχτοπεταλούδα έχει εξελίξει μια προσαρμογή στο να αποφεύγει το τεχνητό φως. Μια ράχνη η οποία προτιμά το τεχνητό φως κάτω από γέφυρες, παρότι αποφεύγει το ηλιακό φως. Συνήθως φτιάχνει τους ιστούς της μακριά από το φως, αλλά όταν πηγαίνει σε τεχνητό φως, προτιμά να πηγαίνει και να φτιάχνει τους ιστούς της κάτω από γέφυρες, γιατί εκεί μαζεύονται περισσότερα έντομα και πάει λέγοντας. Τα σαλιγκάρια που γίνονται πιο ανοιχτόχρωμα κτλ. Έτσι λοιπόν, η ανθρωπογενής ταχεία εξελικτική αλλαγή είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν. Όπως επίσης, κάτι που ενδιαφέρει πολύ τους επιστήμονες και το μελετάνε είναι ότι όλοι οι οργανισμοί που έρχονται δεν έρχονται με τον ίδιο τρόπο. Οι πόλεις δεν είναι ίδιες για όλους τους οργανισμούς. Υπάρχουν ευκαιριακά είδη που μπορούν να ζήσουν και εκτός της πόλης μια χαρά και απλώς βρίσκουν κάποιες ευκαιρίες να έρθουν μέσα στις πόλεις για έξτρα φαΐ ή για κάποιες επιπλέον λειτουργίες. Υπάρχουν είδη που ευεργετούνται από την πόλη, από το αστικό περιβάλλον, βρίσκουν περισσότερο φαγητό, μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορούν να ζήσουν εκεί. Υπάρχουν είδη που έχουν πέσει σε οικολογική παγίδα μέσα στις πόλεις, έχουν βρεθεί στις πόλεις, τους προσελκύουν κάποια πράγματα που φτιάχνουμε εμείς και δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα από εκεί. Και υπάρχουν είδη της τελευταίας ευκαιρίας, όπως λέγονται, που οι πόλεις είναι το τελευταίο περιβάλλον στο οποίο μπορούν να επιβιώσουν. Έχουν χαθεί από το άγριο περιβάλλον και έχουν απομείνει μόνο μέσα στις πόλεις. Τέτοια παραδείγματα μπορεί κανείς να βρει πολλά και στη βιβλιογραφία και προφανώς και στο βιβλίο του Μένου. Φυσικά, ένα μεγάλο μέρος των ειδών που έρχονται στις πόλεις δεν είναι της ηθαγενούς πανίδας και χλωρίδας, μιας περιοχής. Είναι οι πόλεις προσελκύουν πολλά από αυτά που τα λέμε στην επιστήμη ξενικά εισβλητικά είδη, δηλαδή είδη τα οποία τα φέρνουμε από μακρινές περιοχές και αυτά καταφέρνουν να εγκατασταθούν και ίσως και να εξαπλωθούν σε βάρος των τοπικών ειδών. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα από τον σκύρο της Αμερικής που επεκτείνεται στην Ευρώπη, τον παπαγάλο που μας έδειξε και ο Μένο πριν, ο αήλανθος που έχει γεμίσει τις πόλεις παντού, έτσι αυτό το δέντρο που το έχουμε για διακοσμητικό, αλλά αυτό επεκτείνεται με τεράστιους ρυθμούς, πολλά μυρμήγκια. Έτσι, πολλά είδη μυρμηγκιών που έχουν έρθει από μακριά και αλλάζουν πολλά πράγματα, πολλά φυτά κτλ. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στους οργανισμούς που έρχονται στο ανθρωπογενές περιβάλλον είναι οι εξελικτικές παγίδες και η δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά. Πολλά είδη, όπως αυτή η χελώνα, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στην καρέτα-καρέτα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν όντως συμβαίνει ή όχι. Αλλά σε αυτή τη χελώνα έχει μελετηθεί περισσότερο. Είναι μια αμερικάνικη χελώνα. Στην ουσία, αυτή προσελκύεται από παραλίες όπου υπάρχουν φώτα ανθρώπινα, ενώ το ιδανικό περιβάλλον για αυτήν θα ήταν να πάει κάπου αλλού, σε παραλίες χωρίς ανθρώπινη παρουσία, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει εκεί, παρότι προβλέπεται ότι θα έπρεπε να πάει εκεί για να επιβιώσει και να αυξήσει την αναπαραγωγική της επιτυχία κτλ. Αδυνατεί να το κάνει. Έχει πέσει σε μια εξελικτική παγίδα. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Επίσης, πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα δημιουργούνται από αυτή την γρήγορη εξέλιξη, τη γρήγορη εξελικτική αλλαγή μέσα στις πόλεις, σε σχέση με το αν αυτή η αλλαγή είναι πραγματικά εξελικτική ή αν είναι απλώς στο πλαίσιο της εξελικτικής, της φαινοτυπικής, όπως λέμε, πλαστικότητας, δηλαδή της δυνατότητας πολλών οργανισμών να αλλάζουν το φαινότυπό τους, δηλαδή το πώς είναι, το πώς λειτουργούν, το τι κάνουν, πώς μοιάζουν, με έναν τρόπο πλαστικό, δηλαδή που μπορεί εύκολα να ξαναγυρίσει πίσω στο προηγούμενο, χωρίς να έχει λειτουργήσει εξελικτικά σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτά τα φανέτα, ας πούμε, αυτά τα πουλάκια, τα οποία έχουν δύο χρωματικές μορφές που εξαρτώνται από το τι θα φάνε. Αν φάνε τροφή πλούσια σε καροτενοειδή, θα γίνουν πιο κόκκινα. Αν δεν έχει καροτενοειδή η τροφή τους, θα γίνουν πιο ανοιχτόχρωμα. Έτσι λοιπόν, μέσα στις πόλεις μπορεί να αλλάζει η τροφή που τρώνε και το χρώμα τους να μεταβάλλεται ανάλογα με το τι φαγητό θα βρούνε. Έτσι, αυτό δεν είναι εξελικτική αλλαγή, είναι πλαστικότητα. Έτσι λοιπόν, είναι ενδιαφέρον για τους επιστήμονες να ψάχνουν και να μελετάνε αυτά τα φαινόμενα για το τι συμβαίνει.
Ένα άλλο επίσης ενδιαφέρον που προκύπτει μέσα από τις πόλεις είναι η μελέτη της νησιωτικής οικολογίας και της νησιωτικής βιογεωγραφίας, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη. Δηλαδή, τι, οι πόλεις είναι νησιά. Είναι νησιά μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον. Άρα λοιπόν η βιοποικιλότητα που υπάρχει μέσα στις πόλεις είναι αντίστοιχη με την ποικιλότητα που συναντάμε με τους οργανισμούς που συναντάμε σε πραγματικά νησιά. Άρα μπορούμε να μελετάμε φαινόμενα και θεωρίες της οικολογίας και της βιολογίας αντίστοιχες με των πραγματικών νησιών, χρησιμοποιώντας τις πόλεις ως νησιά μέσα σε ένα περιβάλλον μυαστικό. Αλλά όχι μόνο αυτό, μέσα στις πόλεις υπάρχουν νησιά μέσα στα νησιά. Δηλαδή μέσα στις πόλεις, τα πάρκα, οι διάφορες φυσικές περιοχές είναι νησιά και αυτές. Μέσα στις πόλεις. Οπότε έχουμε νησιά μέσα σε νησιά κτλ. Σε διάφορα επίπεδα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα για την επιστημονική έρευνα στον χώρο της οικολογίας και της, αυτό που λέμε νησιωτική βιογεωγραφία, έτσι πιο τεχνικά, με πιο τεχνικούς όρους. Για τις αστικές θερμονησίδες, επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο μίλησε ο Μένο αρκετά. Εδώ δίνω ένα παράδειγμα έτσι, πιο άμεσο που το βλέπουμε και το νιώθουμε κάθε μέρα όταν κυκλοφορούμε μέσα στην Αθήνα, ας πούμε, μέσα σε άλλες πόλεις. Έτσι, οι δρόμοι, οι οποίοι έχουν πολλά δέντρα, είναι πολύ πιο δροσεροί τα θερμά καλοκαίρια, ενώ οι δρόμοι που δεν έχουν δέντρα έχουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία. Είναι ξεκάθαρο, το νιώθει κανείς, ειδικά αν κυκλοφορεί με μηχανάκι, ας πούμε, ή πεζός, το νιώθει πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Αλλά όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που παράγει η αστική βιοποικιλότητα, μήπως τα προβάλλουμε τόσο πολύ και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ξεπλύνουμε κατά κάποιο τρόπο το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Έτσι, και λέμε τι ωραία, εντάξει, οι πόλεις τελικά δεν είναι και τόσο κακό πράγμα, παιδί μου, καλά κάνουμε και φτιάχνουμε τις πόλεις. Έτσι, μήπως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά ας δούμε τι εννοούμε όταν λέμε πόλεις. Οι πόλεις δεν είναι ένα πράγμα, οι πόλεις είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες είναι τέτοιου τύπου, τενεκεδουπόλεις. Αυτές θα περιμένει κανείς ότι δεν φιλοξενούν σχεδόν τίποτα. Αλλά είναι σίγουρο. Έτσι, για να δούμε, αν πάμε λίγο πιο πέρα στην ίδια τενεκεδούπολη, αυτή μπορεί να έχει ένα τέτοιο κομμάτι περιβάλλοντος δίπλα της. Έτσι, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα. Γίνεται λίγο περίπλοκο το πράγμα. Η πόλη μπορεί να είναι και έτσι. Εδώ βλέπετε πάνω αριστερά στο Johannesburg, αν θυμάμαι καλά, που υπάρχει η πλούσια, η αστική περιοχή των πλούσιων ανθρώπων, κυρίως λευκών, η οποία χωρίζεται από μια πολύ ωραία λωρίδα φυσικού περιβάλλοντος από την παραγκούπολη των φτωχών, κυρίως μαύρων ανθρώπων. Έτσι, βλέπετε πόσο ξεκάθαρος είναι αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό το φυσικό, ωραίο, όμορφο κομμάτι που φιλοξενεί βιοποικιλότητα είναι ένας ταξικός διαχωρισμός στην ουσία, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα λοιπόν πάμε και σε λίγο και σε άλλα θέματα που έχουν ενδιαφέρον να τα μελετάει κανείς. Μια ωραία εικόνα από το Ναϊρόμπι. Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία τροπική ζούγκλα με καμιλοπαρδάλεις και πολύ ωραία πράγματα ακριβώς δίπλα στους ουρανοξύστες. Εδώ η φύση, η άγρια φύση, λειτουργεί σαν πάρκο. Και όντως είναι πάρκο, γιατί εκεί μπορείτε να πάτε για σαφάρι μέσα σε αυτό το πάρκο και να δείτε τις καμιλοπαρδάλεις και από δίπλα να είναι ο ουρανοξύστης και από την κορυφή του να βλέπετε και από εκεί μακριά τα λιοντάρια κτλ. Τι θέλουμε ακριβώς, αυτή η αστική βιοποικιλότητα είναι κάτι το οποίο διατηρεί μια αγριότητα, διατηρεί κάτι που το θέλουμε, αυτό φανταζόμαστε. Επίσης, πόση βιοποικιλότητα μπορούμε να αντέξουμε στις πόλεις? Θα μπορούσατε να φανταστείτε λιοντάρια να κυκλοφορούν γύρω σας ή ξερογολίκους να σας παίρνουν από πίσω την ώρα που περπατάτε σε ένα μονοπάτι? Πόση βιοποικιλότητα αντέχει μια πόλη να έχει? Αλλά μπορούμε να κάνουμε χωρίς τις πόλεις? Είτε μας αρέσουν είτε όχι, οι πόλεις αυξάνονται. Σήμερα πάνω από το μισό πληθυσμό του πλανήτη ζει μέσα σε μεγάλες πόλεις. Και η τάση αυτή αυξάνεται στον χρόνο. Παντού, παγκοσμίως, σε όλους τις υπήρους και σε όλες τις περιοχές. Αυτό μπορεί να μην μας αρέσει, μπορεί να μην είναι αυτό που θα θέλαμε, αυτό που θα φανταζόμασταν, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει. Άρα λοιπόν, αναπόφευκτα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις πόλεις που έχουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, είτε μας αρέσουν είτε όχι. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να διαλέξουμε αν θα φτιάξουμε πόλεις βγαλμένες από φουτουριστικές ταινίες. Έτσι, όπως είναι αυτές αριστερά, ή πόλεις οι οποίες είναι βγαλμένες από οικολογικές ουτοπίες, όπως είναι αυτές δεξιά. Οι πραγματικές πόλεις μπορεί να είναι κάτι ανάμεικτο, μπορεί να είναι λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο, αλλά ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να το σχεδιάζουμε με κάποιο τρόπο πιο συγκεκριμένο. Βέβαια, τι γίνεται τότε με αυτή την πολύ ωραία ιδέα που είχε προτείνει ο πρόσφατα χαμένος σπουδαίος επιστήμονας, ο Edward Osborne Wilson,
ο οποίος είχε προτείνει ότι πρέπει να αφήσουμε τη μισή γη στους υπόλοιπους οργανισμούς. Εμείς να ζούμε στο μισό πλανήτη και τον άλλο μισό να τον αφήσουμε στους υπόλοιπους οργανισμούς. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε την αστική βιοποικιλότητα, όλα αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ωραία, με μια προσπάθεια να αφήσουμε όσο περισσότερη φύση άγρια γίνεται χωρίς εμάς μέσα. Μπορούν αυτά τα δύο τα πράγματα να συνδεθούν και να τροφοδοτήσει το ένα το άλλο. Αν δείτε εδώ σε αυτά τα διαγράμματα, φαίνεται το πόσα είδη μπορούμε να σώσουμε από αυτά που υπάρχουν σήμερα, ανάλογα με το τι ποσοστό του φυσικού περιβάλλοντος θα εντάξουμε σε προστατευόμενες περιοχές. Εν ολίγης, μπορούμε να σώσουμε το 85%, αν θυμάμαι καλά, των ειδών, εάν εντάξουμε σε προστατευόμενες περιοχές τη μισή γη. Δεν μπορούμε να σώσουμε το 100% αυτών που υπάρχουν σήμερα, αυτό το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε χάσει ήδη, αλλά μπορούμε να σώσουμε τουλάχιστον ένα 85% από αυτά που υπάρχουν σήμερα, που είναι ήδη λιγότερα από αυτά που υπήρχαν πριν από 100 χρόνια. Τι γίνεται όμως αν προσθέσουμε και τον παράγοντα αστική βιοποικιλότητα? Μήπως όμως μπορούμε να αυξήσουμε λίγο αυτά τα ποσοστά, αν συμπεριλάβουμε και τους οργανισμούς που ζουν μαζί μας, σχεδιάζοντας σωστότερα και καλύτερα τις πόλεις μας? Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δείτε να συζητιούνται στο βιβλίο του Μένο, ο οποίος φυσικά υιοθετεί μια αισιόδοξη προοπτική, έτσι, για το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι πόλεις μας, και γι' αυτό θα διαβάσω αυτό το πολύ ωραίο εδάφιο από το βιβλίο του, το οποίο αποδίδει αυτή την αισιόδοξη οπτική του, που λέει ότι, για να είμαι ειλικρινής, οφείλω να παραδεχτώ ότι κατά βάθος εμένα οι πόλεις μου αρέσουν. Όχι τόσο τα οργανωμένα, απαστράπτοντα, καλολαδωμένα εξαρτήματά τους, αλλά πιο πολύ ο ρυπαρός, οργανικός ιστός της πόλης που αποκαλύπτεται στις ξεχασμένες γωνιές της. Εκεί που το τριμμένο χαλί του πολιτισμού υποχωρεί για να αποκαλύψει το υπογάστριο της πόλης, όπου το τεχνητό συναντά το φυσικό και σμίγει μαζί του μέσα από σχέσεις οικολογικές. Στο δικό μου εξασκημένο μάτι, το κέντρο της πόλης με όλη του τη βουή και την κίνηση, και παρά την απόλυτα αφύσικη εικόνα που παρουσιάζει, μοιάζει σαν ένας αστερισμός από μικροσκοπικά οικοσυστήματα. Ο Μένο γράφει και πολύ όμορφα, εκτός από πολύ σημαντικά πράγματα. Και αυτό το έχει γράψει ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει μεγάλο μέρος της ζωής του πολύ μακριά από τις πόλεις, σε δάση του Βόρνεο, έτσι, συλλέγοντας έντομα, σαλιγκάρια και διάφορους άλλους οργανισμούς. Έτσι, και επίσης καταφέρνει μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα να γράψει πολύ ωραία βιβλία, όχι μόνο αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά και αρκετά άλλα, τα οποία είναι επίσης πολύ ωραία γραμμένα και πολύ σημαντικά. Τόσο εκλαϊκευμένης επιστήμης, όσο και λίγο πιο τεχνικά, αλλά πάντοτε πολύ καλογραμμένα και σε πολύ υψηλή ποιότητα. Έτσι λοιπόν, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε το βιβλίο, όσο το έχετε πάρει ήδη, έτσι, και να το διαβάσετε, αλλά και τα προηγούμενα βιβλία του Μένο. Και τα γενετήσια παιχνίδια, το οποίο και αυτό θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο εδώ, έτσι, και αυτό το έχουν εκδώσει οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που πάντα εκδίδουν πολύ ωραία πράγματα. Το λέω αυτό γιατί έχω βγάλει και εγώ τα δικά μου βιβλία στις εκδόσεις, οπότε διαφημίζω και τον εαυτό μου. Αλλά πάντοτε είναι εγγυημένης ποιότητας η δουλειά τους, και πάντοτε διαλέγουν πράγματα τα οποία μπορούν να δώσουν κάτι σημαντικό στον καθέναν. Οπότε θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Μένο για την πολύ ωραία δουλειά που έχει κάνει, για τα πολύ ωραία βιβλία που μας έχει χαρίσει, και να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σπύρο που μας θύμισε τα χαμένα μας μαλλιά και για την προοπτική που έδωσε για την επόμενη ομιλήτρια, που είναι η Όλγα Τζορτζαγιάκη. Η έρευνα όσον αφορά την αστική βιοποικιλότητα και εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι έρευνα αιχμής. Και εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος, γιατί η Όλγα Τζορτζαγιάκη είναι, νομίζω, το μοναδικό διδακτορικό προς το παρόν στην Ελλάδα που αφορά αστική βιοποικιλότητα, και στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και νομίζω η δική της οπτική θα μας δώσει κάτι πιο. Που αφορά την ελληνική πραγματικότητα, σε ένα βαθμό. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ θα σας μεταφέρω σε κάτι πιο κοντινό, όχι σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά σε τοπική, σε κάτι που βλέπετε καθημερινά όλοι περπατώντας στο δρόμο. Αλλά θα ξεκινήσω με μια φωτογραφία που είναι από την Ολλανδία.
Όσοι είστε εξοικειωμένοι με τα πουλιά, θα βλέπετε έναν σταχτοτσικνιά που κάθεται στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε σε φυσικά οικοσυστήματα και μάλιστα αρκετά υγιή. Εγώ, όπως ανέφερε ο κύριος Γκιώκας, έχω κάνει το διδακτορικό μου πάνω στο αντικείμενο. Και όσο χρόνια έκανα διδακτορικό, πάντα αναρωτιόμουν γιατί να μελετάω αυτό το περιβάλλον που βλέπετε στη φωτογραφία και γιατί όχι αυτό. Αυτό με βασάνιζε πάντα και είμαι και λάτρης των βουνών, οπότε είχα πάντα ένα παράπονο, ας πούμε, γιατί να μην μελετάω εγώ τα φυσικά οικοσυστήματα που είναι πάρα πολύ όμορφα. Φυσικά στην πορεία αυτό άλλαξε, γιατί άρχισα να βλέπω διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα ακόμα και μέσα σε αυτό το πυκνοδομημένο περιβάλλον. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει, τι είναι όμως μια πόλη, είναι μια οικολογική έρημος. Βλέπετε εδώ δύο φωτογραφίες, πολύ τυπικές, από τις ελληνικές πόλεις, που σχεδόν δεν υπάρχει ίχνος πρασίνου και αναρωτιέσαι πού μπορεί να επιβιώσει ένας μικρός οργανισμός μέσα σε αυτό. Όμως τελικά, ψάχνοντας σε διάφορες γειτονιές, βλέπεις και πιο ελκυστικά μέρη, πράσινα, μπορεί να βρεις μικρά χωράφια, αλάνες, αρχαιολογικούς χώρους, κήπους, διάφορα σημεία που μπορεί να αποτελέσουν νησίδες μέσα στο αστικό περιβάλλον, όπου βρίσκουν καταφύγιο διάφοροι οργανισμοί. Φυσικά, ακόμα και αυτοί οι χώροι πρασίνου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εντελώς φυσικοί, γιατί υπάρχουν καλοπιστικά φυτά, το χορτάρι μπορεί να κόβεται σε εποχές που δεν είναι κατάλληλες για τα έντομα, για παράδειγμα, οπότε γενικότερα να επηρεάζεται η χλωρίδα και η πανίδα μέσα σε αυτά, αλλά παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν μικρά καταφύγια. Τώρα, τι μπορεί να είναι η αστική βιοποικιλότητα? Εδαφόβια πανίδα, μεγάλα θηλαστικά, κρεμάμενα ζώα, τυπικές εικόνες από τις ελληνικές πόλεις. Αυτές οι φωτογραφίες είναι πραγματικές, τις αντιμετώπισα κάνοντας το διδακτορικό μου. Ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και ένα σωρό ωραίες εικόνες, καθότι ασχολήθηκα με υπτάμενα ζώα, σας δείχνω φωτογραφίες μόνο από αυτά. Οπότε, προφανώς δεν είναι τόσο φτωχό πάντα όσο μπορεί να περιμένει κανείς στην αρχή. Τώρα, μελετώντας πουλιά, πεταλούδες και νυχτερίδες μέσα στο αστικό περιβάλλον, είχε ενδιαφέρον ότι τα περισσότερα ζώα φαίνεται ότι δεν πέρναγαν και πολύ καλά μέσα στο κέντρο της πόλης, ενώ καθώς απομακρυνόμασταν από τον πυκνό αστικό ιστό, άρχισαν τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Μεγαλύτεροι αριθμοί ειδών, μεγαλύτεροι αριθμοί σε πληθυσμούς των ειδών κτλ. Ένα πολύ ενδιαφέρον, να σας πω ότι από τις ομάδες που μελέτησα, οι νυχτερίδες φαίνεται ότι είχαν την πιο αρνητική συσχέτιση με την αστικοποίηση, ακολουθούμενες από τις πεταλούδες, και ενώ τα πουλιά φαίνεται ότι τα πήγαιναν κάπως καλύτερα. Αυτό που είχε πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι μελετώντας τις βιοκοινότητες των πουλιών την άνοιξη, δηλαδή τα φωλεάζοντα είδη, και το χειμώνα τα διαχυμάζοντα, το χειμώνα φαίνεται ότι τα πουλιά πέρναγαν πολύ ωραία στην πόλη, ήταν πολύ μεγάλοι αριθμοί και των ειδών και πάρα πολλά πουλιά σε αριθμό. Το οποίο κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να οφείλεται ότι οι πόλεις είναι πιο θερμές, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που μιλάμε για τον Νότο, άρα καλύτερες μάλλον θερμότερες συνθήκες μέσα στο χειμώνα και μεγαλύτερη αυθονία τροφής για αυτά. Τώρα, όπως ανέφερε και ο κύριος Φενδουράκης προηγουμένως, μήπως όμως τελικά οι χώροι πρασίνου είναι μια παγίδα για αυτούς τους οργανισμούς? Δηλαδή, βλέπετε εδώ κάποιους μικρούς χώρους πρασίνου. Αν οι οργανισμοί εγκλωβιστούν εκεί μέσα, τελικά, πώς μπορούν να διαφύγουν, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με άλλα άτομα του είδους τους, γιατί θα χρειαστεί για την αναπαραγωγή τους και τα λοιπά, για την υγεία του πληθυσμού και για τον εμπλουτισμό, το γενετικό ενός πληθυσμού, είναι αναγκαίο να υπάρχει επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Δυστυχώς, στην Ελλάδα τα πράγματα μάλλον δεν είναι και πολύ καλά ως προς αυτό, ωστόσο δεν έχουμε μελετήσει τη γενετική σύσταση των πληθυσμών, οπότε είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που νομίζω ότι αξίζει να ψαχτεί στην πορεία.
Εδώ σας δείχνω το φανταστικό παράδειγμα της Αθήνας, που βλέπετε πόσο πυκνός είναι ο ιστός από μια δορυφορική εικόνα. Η χώρη πρασίνου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες γίνονται ακόμα πιο δύσκολες για αυτούς τους οργανισμούς που πρέπει να υπερπηδήσουν μεγάλα φράγματα, που πολλές φορές για οργανισμούς που μπορεί να μην έχουν μεγάλη ικανότητα να μετακινηθούν μακριά, μπορεί αυτά να είναι πολύ δύσκολα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διάδρομοι που να συνδέουν τους χώρους αυτούς πρασίνου. Σας δείχνω εδώ μερικά παραδείγματα που από γραμμικές δομές, στην προκειμένη περίπτωση είναι από ένα ποτάμι, που μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα ένα διάδρομο που να διευκολύνει τη μετακίνηση των ειδών. Οπότε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν πολύ ευχάριστο αν στο μέλλον βλέπαμε τις πόλεις μας λίγο πιο πράσινες και δίναμε και την απαιτούμενη αξία στον χώρο πρασίνου, τόσο για την υγεία των πολιτών, όσο και για την ίδια τη βιοποικιλότητα, να εξασφαλίσουμε χώρους πρασίνου και διαδρόμους μέσα στο αστικό περιβάλλον. Θα σας πω ότι, ας πούμε, για μένα μια πολύ λυπηρή εικόνα είναι το να έχεις μπαζώσει όλα τα ρέματα τα οποία αποτελούν διαδρόμους μετακίνησης των ειδών και να τα έχεις κάνει δρόμους οι οποίοι είναι συνήθως μη φιλικοί και μάλιστα πάρα πολλά ζώα σκοτώνονται σε αυτούς. Και ένα άλλο στοιχείο που το αναφέρει και ο Μένο είναι πολύ σημαντική η συμβολή του κόσμου, του κοινού μέσα στη μελέτη της αστικής οικολογίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος κυκλοφορεί μέσα στην πόλη και μπορεί ο καθένας να είναι ένας καθημερινός παρατηρητής των πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα στην πόλη. Έτσι είχαμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών με το όνομα Ορνηθόπολης. Το κάναμε με παιδιά σχολείων, δημοτικού κυρίως, προσπαθώντας να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με το περιβάλλον και τους δώσαμε πρωτόκολλα για να καταγράφουν τα πουλιά στο πάρκο της γειτονιάς τους, στο παρκάκι δίπλα στο σπίτι τους, στο σχολείο τους κτλ. Και φαίνεται ότι τα παιδιά είχαν αρκετό ενθουσιασμό μέσα σε όλο αυτό. Και επειδή είμαι φύσιν απαισιόδοξη όπως και ο κύριος Γκιόκας, αλλά παρόλα αυτά θα κλείσω με αυτή την ευχάριστη νότα, ευελπιστώντας να δω τις ελληνικές πόλεις πιο πράσινες κάποια στιγμή στο μέλλον. Και δεν θα περιοριστώ στο ότι στα προβλήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτές. Αυτά από εμένα. Ευχαριστούμε πολύ την Όλγα για την παρουσίασή της. Εντάξει, η απεσιοδοξία είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώζει όμως μερικές φορές. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Ορνηθόπολης, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, για να δείτε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς και να δείτε. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό σε αυτή τη δουλειά ήταν ότι πόσο βελτιώθηκε η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν πουλιά στην πόλη από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος. Πέρα από την εξοικείωση. Λοιπόν, τώρα νομίζω η συνέχεια στη σημερινή εκδήλωση είναι προφανώς δικιά σας. Δηλαδή να κάνετε. Εμείς αρκετά μιλήσαμε, νομίζω, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου περισσότερα. Νομίζω να ρωτήσετε, να. Ναι. Να σας δίνουμε το μικρόφωνο όμως για να ακούνε και οι υπόλοιποι. Ναι. Ναι, ήθελα να πω για μια πραγματικότητα που υπάρχει στο Λεκανοπέδιο Αττικής και να υποβάλω και ένα ερώτημα στον κύριο Μένο μετά. Εδώ στην Αττική παρατηρείται, στο Λεκανοπέδιο γενικά, το εξής. Κάποια θαλασσοπούλα, κυρίως γλαροπούλια, τα οποία έχουν σαν βιότοπο παράκτιες περιοχές και τρέφονται κυρίως με ψάρια, έχουν μεταναστέψει σε χώρους που είναι χωματερές, δηλαδή συγκεκριμένα στο σχιστό
εκεί από το Πέραμα και από τον Πειραιά και από όλες τις περιοχές έχουν πάει εκεί αναζητώντας τροφή και προστασία. Ενώ το βιότοπος τους, αυτό που λέμε habitat, ήταν κανονικά παράκτιος. Και αυτό διονύζεται τώρα πολλά χρόνια, γιατί εκεί τα απορρίμματα τα αστικά έχουν τροφή και πολύματα και αυτά και βρίσκουν άνετα τροφή από ότι τα ψάρια τα οποία ασπανίζουν. Και το ερώτημα μου είναι αν αυτή η αλλαγή του βιοτόπου μέσω της εξελικτικής πορείας και της προσαρμογής του οργανισμού κατά της φυσικής επιλογής κατά το Δαρβίνο δημιουργεί νέο είδος ή υποείδος. Μπορούμε να μιλήσουμε για νέο υποείδος όταν προσπαθεί ένας οργανισμός ή φυτικός ή ζωικός να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον για να επιβιώσει χωρίς να μεσολαβήσει μια μετάλλαξη μέσω γενετικής δηλαδή οδού και να μιλάμε τώρα για νέο είδος. Ευχαριστώ. Yeah, thank you very much. It's something that we've also observed in the Netherlands, where I live. We also have herring gulls there, which are normally found in the sea, and actually they still breed on the islands in the sea, but they come to shore to feed on human food. They've even done studies with radio tracking some of these gulls, and they're nesting at sea, but these gulls, when they have a nest, the mother gull still flies like 150 kilometers inland to feed in Amsterdam, in the center of the city, to eat French fries, and then flies back to sea to feed their young with the urban food that they collect. And probably something similar is happening in Attica. Of course, gulls are very adaptable in the sense that they can modify their behavior even without a genetic change. So if there is good food available for them, and of course what to them is good food may differ from what we consider good food. To them, maybe garbage has plenty of nutrients, and if they have access to it, and if it's easily accessible with less effort than looking for dead fish, for example, along the beach, then they will eat that food even with their original behavior. So if it's a rapid change in the behavior, it wouldn't probably be considered evolution. Then it's a change in the behavior, and they probably learn to where those food sources are, how to reach them. They see other gulls do it, and they copy the behavior, and probably young learn it from the parents. But it could be the starting point where, if you have a population of gulls that are feeding on garbage, that over time, over many generations, their ability to digest human food will improve, of course. So probably the initial change is not genetic, but after that you could get an urbanized gull species that is really genetically different from the original, but it will take longer than a few generations. But it's I think a lot of these urban evolution processes, they start like this, especially in birds and mammals. They learn a new behavior, and then once they're copying this behavior from each other, then it's the moment where genetic change starts to kick in. Εσύ. Μία εκεί. Εσύ. Μαργαρίτα. Οκ. Θα κάνω την ερώτηση στα αγγλικά. It's a question for Menno, because I was thinking about the question while you were talking, so I can't switch to Greek right now. Okay. I should be able to answer this on my own, but I'm a little bit confused, so I need you to help me on this. You kind of mentioned it on passing in your speech. Practically, how can you distinguish between learning and evolution? You said it, but you didn't give an answer, mm-hmm. because it might be a little naive what I'm thinking, but how do you know that a finch, you gave the example of the finch, if you don't see any morphological changes, mm-hmm. and you can't go back 400 generations, you don't have specimens, or even if you do,
is how do you make the difference between the two? I mean, I'm guessing you do some sort of genetic analysis, but what do you do if you don't know the genetic basis of a certain trait? If you don't know that this character is linked to this gene or this group of genes, how do you study this? How do you make the difference? Yeah, that's a very good question. Marilena, by the way, is a translator of my first book, Nature's Nether Regions, which I've been told she had done that very expertly. I'm very grateful to her. But to go back to your question, it's of course very difficult to, let's say if you have two populations of birds of the same species and one has a different behavior than the other one, how can you prove that they have a different behavior because they have different genes or because they have learned different things when they were young? You could go and look at the DNA and see if you can find differences in genes for which you know that they affect behavior, but usually researchers use an easier way, which they call a common garden experiment, where you take baby finches or even eggs from one population and from the other population, you bring them into the laboratory where you give them the exact same conditions to grow up, and if they still show the same difference in behavior, then you know it must be genetic because they didn't have the opportunity to learn different behaviors when they were growing up. And that's actually what they did with these blackbirds, for example. The fact that urban birds don't migrate, that is something they could have learned. It could be that they were not urged on by their parents to start migrating, or it could be something that's in their genes. So in these blackbirds, a lot of research has been done in Germany where nests of urban blackbirds and nests of forest blackbirds, the eggs were taken out, they were brought into the laboratory, there they were hatched, and the chicks were grown up, and then you have these adult birds that have only seen a laboratory environment. You put them in a cage, and when autumn starts, you see that the forest blackbirds, they become very restless. They start hopping around in their cage. They really want to migrate, but they cannot. And the urban blackbirds, they don't become restless. They just stay on their cage. So that's a clear indication that there's a genetic difference. So that's usually the first thing you do when you want to figure out if something is genetic or learned. Μπορώ να πω κι εγώ κάτι και σε αυτό, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι απόλυτες. Πολλές φορές οι διαφορές στη μάθηση μπορεί να δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον επιλογής. Δηλαδή, μαθαίνει κάτι κάποιος οργανισμός να κάνει, κάτι καινούριο, και αυτό αυτομάτως επάγει και την εξελικτική του αλλαγή. Δηλαδή, δημιουργεί το νέο περιβάλλον το οποίο θα επιλέξει κάποια χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυτή τη μάθηση. Δηλαδή, η γενετική βάση της εξέλιξης δεν είναι άσχετη από την συμπεριφορική ή από άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι, είναι μια διαλεκτική σχέση, ένας διάλογος ανάμεσα στο τι συμβαίνει στο περιβάλλον, πώς κατασκευάζουμε το περιβάλλον μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η πόλη είναι ένα περιβάλλον που κατασκευάζουμε εμείς για μας, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και ένα σωρό άλλους οργανισμούς έμεσα. Έτσι, χωρίς εμείς να το στοχεύουμε αυτό, αλλά το κάνει. Έτσι, αυτό είναι αυτό που αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό και ο Μένος στο βιβλίο του ούτως ή άλλως. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα τεχνητό περιβάλλον που το έχουμε φτιάξει εμείς, όπως τα μυρμήγκια φτιάχνουν τις φωλιές τους, αλλά ταυτόχρονα αυτό, παρεπιπτόντως, οδηγεί και σε νέες πιέσεις και σε νέες αλλαγές σε άλλους οργανισμούς, χωρίς εμείς να το είχαμε σκεφτεί ότι θα συμβεί, ότι να μας ενδιαφέρει έτσι, εξ αρχής ότι θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και η μάθηση δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον όπου η επιλογή θα λειτουργήσει προς άλλη κατεύθυνση τώρα. Και θα οδηγήσει σε εξελικτικές αλλαγές πιθανότατα. Αν περάσει καιρός. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν περάσει καιρός. Να ρωτήσω. Hi, so having read your previous masterpiece that Marilena translated, but not this one, I was wondering whether the importance of the urban environment for the emergence of new sexually selected traits, so linking the previous knowledge that we have in this one. So I guess it is a more competitive environment and that would lead to some certain behaviors, for example, or traits that could be even more pronounced later on by sexual selection. So the emergence is there from the new environment, and then the continuation of those traits are exaggerated by sexual selection. I don't know if you give relevant examples in your book.
I give a few, but not much research has been done yet on sexual selection in urban environments. But you're right that it is likely that all the things that influence mate choice in animals will be different in urban environments. Sometimes it's more competitive, sometimes not. I think in my book I give a few examples of birds where actually the female birds are not so prone to select males that are very good at defending a territory. For example, the dark-eyed, I think it's called the dark-eyed junco, which is a bird in California, which normally lives in a mountain environment where there's a very short breeding season because there's only a very short period when there are insects around. So the females choose males that are very good at, very aggressive males that are very good at defending a territory so that they can at least bring up one nest. But they have now colonized a city at sea level, and there the nesting season is much longer because it's much warmer. So there's plenty of food, there are plenty of insects, and they actually select not males that are aggressive and defend the territory, but they select males that are good at helping to raise the chicks and to raise as many nests in a year as possible. So the completely different things are important for choosing a mate in these urban conditions for this bird. And we've done, a student of mine has done some work on these snails that I also showed, which are hermaphrodites, so they're male and female at the same time. And we thought that in cities the population would be much more fragmented, so it's less easy to meet other snails. And we thought maybe that has some influence in the reproductive structures. And we did find some difference, which seems to show that there is less sexual competition in cities, because indeed the populations are smaller there, more fragmented. So there are fewer individuals that you need to compete with for access to a mate. It's not about males and females, of course, because they're male and female at the same time. But there's still competition among snails to be able to mate with another snail. So there definitely does seem to be something going on in sexual selection and mate choice in cities, but it depends very much, I think, on the species that you're talking about and on what's important for, if you're looking for a mate, what sort of characteristics are you going to choose depending on the environment. Yeah. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μένο και όλους τους ομιλητές. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τα ξενικά εισβλητικά είδη. Κατά πόσον έχετε παρατηρήσει αν κάποια είδη που είναι ιδιαιτέρως χωροκατακτητικά, όπως ο άηλανθος που αναφέρθηκε, τελικά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, όντως μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά στη βιοποικιλότητα μιας πόλης. Thank you. I had to wait for the translator to finish. Yeah, that's of course a question that is very, very much discussed at the moment because you see more and more species per year are appearing in countries, and the place where they appear usually is in urbanized areas. So the number of exotic species that are appearing is increasing, and people have opinions about these species. Sometimes they're under the radar, but some of them become very prominent and they're considered then a problem. And usually the problem that they are considered to have is that they compete with native species. At least that's one of the things, for example, that people are worried about these ringneck parakeets that you have here in Athens also. In the Netherlands, people are afraid that they will compete with wild woodpeckers or with nuthatches, so species of bird that compete for the same nesting space as these parakeets. And it's then considered that the invading species or the exotic species has a negative effect because it reduces the abundance of a native species. But my problem always with that is that we look at species and not at the ecosystem as a whole. Of course, the exotic species ecologically is just as valuable
as a native species in the system. The role it plays in the system is just as important, regardless of whether it's a native species or an exotic species. So even if it outcompetes a native species, as long as the ecosystem remains intact, I would argue that no harm has been done. But if you're interested in protecting species and not so much in protecting the ecosystem, then of course things are different, because then you want to preserve those native species more than exotic species. And in the case of ringneck parakeet, there's an additional thing to consider, is that they have become so abundant in cities because they have escaped as from cages, and the animals in cages were caught in the wild in the middle of the 20th century in large numbers in their native range, where they are now much rarer because of over-collecting. So actually we also have some sort of moral obligation to welcome them in our cities, because we've driven them to extinction by collecting them in their native range, which is a more philosophical way of looking at the value or the... Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στην παρουσίαση του κυρίου Σφενδουράκη. Αρχικά ήθελα να ρωτήσω εάν για τη χελώνα στην Αμερική η πανσέληνος και το φεγγάρι έπαιζε κάποιο ρόλο, γι' αυτό μπερδευόταν με τα φώτα, ή αν ήταν κάτι τελείως ανεξάρτητο από τον οικολογικό της κύκλο. Και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω σε αυτό που είπατε, ότι αν σώσουμε το 50% των φυσικών περιοχών, μπορούμε να σώσουμε το 85% των ειδών. Σε αυτό μέσα έχουμε συνυπολογίσει είδη τα οποία... μάλλον, δεν μπορούμε να σώσουμε το 100%. Σε αυτό έχουμε συνυπολογίσει μέσα είδη τα οποία έτσι κι αλλιώς θα εξαφανίζονταν, ας πούμε, όπως ένα είδος φυτού ενδημικό που ζει μόνο σε μια κορυφή του Ολύμπου με μικρούς πληθυσμούς και μπορεί να γίνει μια κατολίσθηση, ας πούμε, και να εξαφανιστεί. Και επιπλέον, ήθελα να ρωτήσω ότι, ας πούμε, ότι δημιουργούνται νέα είδη μέσα στις πόλεις και με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε κάπως τη βιοποικιλότητα. Ας πούμε, στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι η αγριόγατα, η μεγαλύτερη της απειλή, δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι η αιμομιξία που συμβαίνει, όχι η αιμομιξία, συγγνώμη, τέλος πάντων, το ζευγάρι με τις γάτες των πόλεων, και αυτό αποτελεί κίνδυνο για την εξαφάνιση του είδους. Άρα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα αυξήσει εν τέλει τη βιοποικιλότητα. Και κάτι τελευταίο, πιο πολύ σαν διαπίστωση. Πιστεύω ότι οι πόλεις μπορούν να μην είναι όπως είναι. Δηλαδή, αν γίνει μια άλλη κατανομή των πόρων και των παροχών, ίσως να υπήρχε και μια άλλη κατανομή των ανθρώπων. Αυτό θα αυξήσει εν τέλει τη βιοποικιλότητα. Και κάτι τελευταίο, πιο πολύ σαν διαπίστωση. Πιστεύω ότι οι πόλεις μπορούν να μην είναι όπως είναι. Δηλαδή, αν γίνει μια άλλη κατανομή των πόρων και των παροχών, ίσως να υπήρχε και μια άλλη κατανομή των ανθρώπων. Okay, ναι. Σίγουρα δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είδη θα εξαφανιστούν και ποια δεν θα εξαφανιστούν, εκτός από κάποιες πολύ ξεκάθαρες περιπτώσεις. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι χοντρικές, δεν είναι απόλυτες. Είναι με βάση κάποια μοντέλα και κάποιες σκέψεις που κάνουμε και κάποιες ιδέες που μπορεί να έχει κανείς, και προφανώς μπορεί να πέσει λίγο έξω, να είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, ανάλογα με τέτοια φαινόμενα. Το βασικό είναι ότι υπάρχουν σίγουρα κάποια είδη που δεν μπορούμε να τα σώσουμε. Σίγουρα υπάρχει αυτό το χρέος εξαφάνισης, όπως λέγεται, το οποίο αφορά πολλά είδη. Γι' αυτό λέμε ότι αν σώσουμε το 50% των, αν προστατεύσουμε μάλλον το 50% του περιβάλλοντος, θα φτάσουμε σε ένα 85% των ειδών που ζουν σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι το 100% θα σήμαινε ότι προστατεύουμε το 100% του πλανήτη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν προστατεύουμε το 100% του πλανήτη, θα σώζαμε το 100%. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί ήδη έχουμε καταστρέψει, έχουμε αλλάξει, έχουμε αλλοιώσει ένα τεράστιο μέρος. Δηλαδή, το 50% που, στο οποίο στοχεύει αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Wilson, είναι ουτοπικό. Έτσι, δηλαδή, ούτε καν αυτό δεν φαίνεται να μπορούμε να πιάσουμε. Εντάξει, είναι ένας στόχος ο οποίος θα θέλαμε ίσως να φτάσουμε εκεί, αλλά πολύ δύσκολα θα το φτάσουμε. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, έχει βάλει ως στόχο να μπουν σε καθεστώς προστατευόμενο το 30% των εδαφών των κρατών μελών της, και αυτό ακόμα δυσκολευόμαστε να το πιάσουμε σε πολλές χώρες. Εντάξει, άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι σκέψεις και μοντέλα και ιδέες που δείχνουν περίπου την τάση. Με ακρίβεια δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τίποτα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί.
Ούτε ποιο είδος θα χαθεί, ούτε τίποτα τέτοιο. Τώρα για τις χελώνες, είναι αρκετά τώρα που πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, όπως ξέρουμε από πολλές χελώνες και από την καρέτα, τη δική μας, τη χελώνα, τα φώτα στις ακτές τις παραπλανούν και τις προσελκύουν. Έτσι, και ταυτόχρονα αποπροσανατολίζουν τα νεογνά όταν εκολάπτονται και μπορεί να μην πάνε προς τη θάλασσα, αλλά να πάνε προς τη στεριά κτλ. Γιατί ακριβώς όπως είπε και ο Μένο, για πολλούς οργανισμούς τα νυχτερινά φώτα είναι το φεγγάρι. Έτσι, νομίζουν ότι βλέπουν το φεγγάρι και πάνε να προσανατολιστούν με βάση αυτό και κάνουν λάθος. Και με αυτόν τον τρόπο αλλάζει τελείως η βιολογία τους, κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνουν, έχουν μεγάλη θνησιμότητα κτλ. Ναι, όντως, κάπως έτσι γίνεται. Και σε άλλες χελώνες, όχι μόνο στην καρέτα κατά τη δική μας. Και σε αυτό το παράδειγμα που έδειξα, στην ουσία αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουν πέσει σε εξελικτική παγίδα. Έτσι, και σίγουρα αυτό το τελευταίο που ρώτησες, ναι, όπως και ο Μένο έδειξε και εγώ έδειξα κάποιες φωτογραφίες ή κάποιες εικόνες ή που το έθεσα ως προβληματισμό, το τι πόλεις φτιάχνουμε, το πώς τις σχεδιάζουμε, έχει μεγάλη σημασία για το πόση βιοποικιλότητα μπορεί να περιέχουν και να συντηρήσουν. Αν φτιάξουμε πόλεις οι οποίες είναι όλες τσιμέντο και όλες σαν το Blade Runner την ταινία, δεν ξέρω, είσαι και μικρή, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Τέλος πάντων, σε κάποια τέτοια πόλεις αυτού του τύπου, ναι, σίγουρα εκεί μπορεί να χωράει ελάχιστη βιοποικιλότητα, ίσως κάποιες κατσαρίδες ή κάποια τέτοια είδη που ζουν μέσα σπίτια. Αλλά αν φτιάξουμε πόλεις πιο πράσινες, με πάρκα, λωρίδες πράσινες, με δίκτυα πιο φυσικών συστημάτων, τότε μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη βιοποικιλότητα να ζει μαζί μας. Να ζούμε εμείς μαζί της, μάλλον, μέσα στις πόλεις μας. Πολύ. Πριν δώσω το μικρόφωνο στη Μαριλένα για την τελευταία ερώτηση, να ενημερώσω τον κόσμο ότι το βιβλίο μπορεί να το προμηθευτεί στο βάθος. Μίλα τώρα. Όχι, εντάξει, εγώ καλές προθέσεις. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Για οποιονδήποτε θέλει να απαντήσει, γιατί όλοι το αναφέρατε. Αληθινά, εννοώ, έχω την περιέργεια. Ίσως η Όλγα το ανέφερε περισσότερο. Η εξελικτική αλλαγή που συμβαίνει, δηλαδή στα είδη που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα ή που έχουν εγκλωβιστεί σε αστικά περιβάλλοντα, είναι αρκετή για να πυροδοτήσει τη δημιουργία νέων ειδών. Δηλαδή, έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Όχι εσείς προσωπικά, οι εξελικτικοί βιολόγοι έχουν διαπιστώσει ότι αυτό συμβαίνει. Και που ήταν σαν ένα follow-up στην προηγούμενη ερώτηση, γιατί η ερώτηση εδώ θα ήταν και πώς γίνεται να διαπιστωθεί αυτό όταν δεν έχουμε πρόσβαση σε παλιό υλικό, ας το πούμε. Αλλά αλήθεια, είμαι περίεργη, έχουν διαπιστωθεί νέα είδη που προέκυψαν από εξελικτική αλλαγή μέσα σε αστικό περιβάλλον. Όχι στην Ελλάδα, γενικά. Απαντήσω μερικώς στην ερώτηση, γιατί οι παγίδες είναι δύο ειδών. Μπορεί να είναι εξελικτικές, μπορεί να είναι οικολογικές. Ο κύριος Μανδουράκης μίλησε για τις εξελικτικές παγίδες. Εγώ μίλησα για τις οικολογικές παγίδες. Δηλαδή, στις οικολογικές τι γίνεται. Εγκλωβίζεται σε μία νησίδα ο οργανισμός και μπορεί σταδιακά ακόμα και να εξαφανιστεί από αυτή την νησίδα, επειδή δεν υπάρχει εισρωή ατόμων ώστε να υπάρχει ένας βιώσιμος πληθυσμός. Οπότε αυτό είναι μια άλλη περίπτωση από την εξελικτική παγίδα. Στην εξελικτική, ο οργανισμός έχει ένα βιώσιμο πληθυσμό, οπότε ακόμα και αν είναι απομονωμένος, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα στο βιβλίο του Μένο, τα ποντίκια που έχει ως παράδειγμα, που είναι απομονωμένα σε πάρκα της Νέας Υόρκης, αν θυμάμαι σωστά, και η γενετική σύσταση των πληθυσμών είναι διαφορετική. Όμως εκεί είναι βιώσιμοι οι πληθυσμοί, οπότε ακόμα και αν είναι απομονωμένοι, εξακολουθούν να παραμένουν. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιο η εμφάνιση ενός νέου είδους μέσα στο αστικό περιβάλλον, αλλά εγώ επειδή δεν είμαι της εξελικτικής οικολογίας, είμαι της οικολογίας του σήμερα, θα δώσω το λόγο στο Μένο να απαντήσει καλύτερα ως προς αυτό το κομμάτι. Αν μπορούσα να πω και εγώ κάτι. Ναι. Ο Μένο καλύτερα απαντήσει. Ναι. Ο Μένο ξέρει καλύτερα. Well, thank you, Olga. I think we don't have many examples of what we call speciation, so the evolution of a new species in the city.
Partly because there hasn't been enough time yet. We know that speciation can be fast, but it still takes more time than a change in just one characteristic. The example of the blackbirds that I gave is, I think, on the way of becoming a new species, but it's not there yet. And the only other example that I know of is of actually of a biting mosquito, Culex molestus, which is one of the main mosquito species that bite people underground, so in subways, in basements. And we know that it has evolved from a species that used to bite birds, probably around the time that people started building cities and started living in underground spaces, which is already a few thousand years ago. It seems that that species has indeed evolved into a separate species thanks to us. And of course, there are some other examples of parasites that are specific for people, and probably they also evolved when we started living in close communities. So there's a few examples of species that have evolved in a process that is sort of beginning to move towards urbanization, but similar examples in modern cities, in more recent times, we don't have yet. Αν μπορούσα να κάνω και εγώ ένα σχόλιο πάνω σε αυτά. Μην βλέπουμε τα είδη σαν νομίσματα, που όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο καλά είναι. Θέλω να πω το εξής. Προφανώς, ο χρόνος που γίνεται η εξέλιξη στις πόλεις είναι μικρότερος, άρα ο αριθμός των ειδών που περιμένουμε να έχουμε στις πόλεις προφανώς θα είναι μικρότερος. Υπάρχουν κάποια λίγα παραδείγματα ειδογένεσης στις πόλεις, αλλά αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον και αυτό αναδεικνύεται στο βιβλίο του Μένο είναι η αλλαγή που συμβαίνει σε διάφορα επίπεδα στα είδη, είτε αφορά τη συμπεριφορά τους, είτε σε ένα βαθμό τη γενετική τους σύσταση, είτε αφορά τον κύκλο ζωής τους. Δηλαδή έχουμε γρήγορη αλλαγή, εξελικτική προσαρμογή στις πόλεις. Αν αυτό θα οδηγήσει σε νέα είδη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλουμε. Η πόλη είναι ένα εργαστήρι. Το τι θα βγει στο τέλος από αυτό το εργαστήριο, κανένας δεν το ξέρει και πόσο γρήγορα θα το βγάλει. Αλλά είναι εργαστήρι εμβρασμό, δηλαδή λειτουργεί. Αυτό νομίζω λέει και το βιβλίο του Μένο, αν μπορώ να το μεταφράσω εγώ σωστά. Αυτά για μένα, από μένα.